Και ποιος έχει καλή μνήμη? Πότε θεωρούμε δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να θυμάται πολλά πράγματα, όπως συνήθως αναφερόμαστε σε αυτό που έχει καλή μνήμη? Συνήθως λένε λοιπόν ότι κάποιος που θυμάται πάρα πολλά πράγματα έχει καλή μνήμη. Αυτό μας το έχουν εμπεδώσει και οι σπουδές μας στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά είδη μνήμης. Αυτό το είδος, να θυμόμαστε δηλαδή πολλά πράγματα, είναι ένα είδος μνήμης. Αυτό το είδος μνήμης λέγεται έκδηλη μνήμη και μπορεί να είναι βραχύχρονη ή μακρόχρονη, ανάλογα με το πόσο πίσω χρονικά είναι τα πράγματα τα οποία έχουμε αποθηκεύσει. Η μακρόχρονη μνήμη υπάρχει και στους πολύ μικρούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, ο Έρικ Καντέλ, όπως ανέφερε και η Κωνσταντίνα πριν, μελέτησε το Σαλικάρια πλήζια καλιφόρνικα για να μελετήσει τους κυταρικούς μηχανισμούς μνήμης και μάθησης. Και αυτός, καθώς και πολλοί άλλοι ερευνητές. Ένα άλλο διαφορετικό είδος μνήμης είναι η εργαζόμενη μνήμη ή η μνήμη εργασίας. Αυτού του είδους η μνήμη είναι ιδιαίτερη βραχύχρονη και διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Σε μια απλή μορφή αυτής της μνήμης μπορούμε να θυμόμαστε, για παράδειγμα, τα ψηφία ενός τηλεφωνικού αριθμού, μέχρι να τον πληκτρολογήσουμε ή να τον γράψουμε. Μπορούμε να κάνουμε μαθηματικές πράξεις. Για παράδειγμα, πόσο κάνει 23 επί 18. Μπορείτε να το υπολογίσετε νοερά. Καθώς το υπολογίζετε, δουλεύει η εργαζόμενη μνήμη σας. Η εργαζόμενη μνήμη επίσης μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις. Όχι κατά ανάγκη την απόφαση του τι θα κάνουμε ίσως σε 5 χρόνια, αλλά του τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αν πάμε σε ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, θα αποφασίσουμε να παραγγείλουμε σαλάτα ή παστίτσιο. Όταν είμαστε το απόγευμα της Κυριακής, θα αποφασίσουμε να πάμε έξω μια βόλτα ή να διαβάσουμε στο σπίτι. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με τη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης. Αυτή η πληροφορία που αποθηκεύεται στην εργαζόμενη μνήμη είναι η πληροφορία του παρόντος, σε αντίθεση με την πληροφορία της μακρόχρονης μνήμης, που είναι η πληροφορία του παρελθόντος. Η εργαζόμενη μνήμη είναι πιο εξελιγμένη μορφή μνήμης. Υπάρχει μόνο στα θηλαστικά, δεν υπάρχει σε μικρούς οργανισμούς. Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούμε έχουν τη δική τους μακρόχρονη και εργαζόμενη μνήμη. Η μακρόχρονη μνήμη τους είναι ο αποθηκευτικός χώρος του σκληρού δίσκου. Και αυτός μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. Αντίθετα, η εργαζόμενη μνήμη του υπολογιστή είναι η μνήμη RAM. Η μνήμη RAM είναι πολύ μικρότερη στον υπολογιστή σε σχέση με την, μνήμη του σκληρού δίσκου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε 8 GB μνήμη RAM και να έχουμε 2 και 4 TB αποθηκευτικού δίσκου. Αντίστοιχα, και οι μνήμες στον εγκέφαλο είναι το ίδιο. Η εργαζόμενη μνήμη είναι πολύ μικρή, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος της μακρόχρονης μνήμης μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. Η λειτουργία του εγκεφάλου που υποστηρίζει και την εργαζόμενη μνήμη, αλλά και τη μακρόχρονη μνήμη. Ξέρουμε λοιπόν ότι με βάση πολλές μελέτες ότι υπάρχουν, όπως είπαμε, περιοχές του εγκεφάλου που υποστηρίζουν είτε την εργαζόμενη είτε την μακρόχρονη μνήμη. Αυτή την πληροφορία την έχουμε πάρει και από διάσημους ασθενείς. Ένας τέτοιος ασθενής είναι ο Χένρι Μολεσόν. Είναι Καναδός, ο οποίος όταν ήταν πολύ μικρός είχε ένα ατύχημα με ένα ποδήλατο και χτύπησε το κεφάλι του. Μετά από αυτό το ατύχημα εμφάνισε επιληπτικές κρίσεις. Οι επιληπτικές κρίσεις με τα χρόνια γινόταν χειρότερες, όλο και χειρότερες, και δεν μπορούσε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Οι γιατροί λοιπόν της εποχής εκείνης, δηλαδή μιλάμε για τη δεκαετία του 1950, αποφάσισαν ότι από τη στιγμή που τα αντιεπιληπτικά φάρμακα δεν μπορούσαν να δράσουν και δεν μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, να κάνουν μια νευροχειρουργική επέμβαση και να αφαιρέσουν τον εγκεφαλικό ιστό που προκαλούσε αυτές τις επιληπτικές κρίσεις. Μετά από έλεγχο, αποφάσισαν να αφαιρέσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι εγκεφαλικού ιστού που είναι μέσα στον προτασικό λογό. Αφού μετά την εγχείρηση, οι επιληπτικές κρίσεις σταμάτησαν. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έγινε και μελέτησαν οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν και οι επιστήμονες, είναι ότι ο Χένρι Μολεσόν δεν μπορούσε να δημιουργήσει πλέον νέες μνήμες. Κάθε μέρα γι' αυτό ήταν μία καινούργια μέρα. Δεν θυμότανε με ποιον είχε μιλήσει το πρωί ή τι είχε πει με εκείνον τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τη μακρόχρονη μνήμη, δεν φάνηκε να επηρεάζεται κάποια άλλη νοητική του λειτουργία. Η διαδικαστική μνήμη, δηλαδή το να οδηγάει ποδήλατο,
λειτουργούσε κανονικά. Είχε μνήμες παλιές των παιδικών του χρόνων. Οπότε οι πολύ παλιές του μνήμες δεν σβήστηκαν. Επίσης, η νοητική του ικανότητα παρέμεινε η ίδια. Ο εγκεφαλικός ιστός, λοιπόν, όπως είπαμε, που αφαιρέθηκε από το Χένρι Μολεσόν, ήταν ο υπόκαμπος. Ο υπόκαμπος είναι μια περιοχή, όπως βλέπετε, η πορτοκαλί περιοχή που βλέπετε στην οθόνη σας, που βρίσκεται σε αυτό που λέμε κρονταφικό λόγο του εγκεφάλου. Και μετά από πολλές έρευνες και μελέτες, έχει πλέον ταυτοποιηθεί ότι ο υπόκαμπος είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση βραχύχρονων μνημών, αλλά κυρίως για την κωδικοποίησή τους στη μακρόχρονη μνήμη. Δεν μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε νέες μακρόχρονες μνήμες, αν ο υπόκαμπός μας δεν λειτουργεί σωστά. Στο εργαστήριό μου, στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μελετάμε τους μηχανισμούς μνήμης και μάθησης, χρησιμοποιώντας ως πειραματόζωα τα ποντίκια. Μπορούμε λοιπόν να εκπαιδεύσουμε ποντίκια να μάθουν πολλά πράγματα. Όταν τα ποντίκια ανακαλούν τις μνήμες που έχουν μάθει, εμείς μπορούμε να πάρουμε τον εγκέφαλό τους και να τον μελετήσουμε. Μελετώντας λοιπόν την περιοχή του υποκάμπου, μπορούμε να δούμε ποια κύτταρα ενεργοποιούνται από τη μνήμη. Εσείς αυτό που βλέπετε είναι μία περιοχή του υποκάμπου που είναι κομμένη σε τομή εγκεφαλικού ιστού ποντικού και οι πράσινες κουκίδες είναι ενεργοποιημένα κύτταρα κατά τη διάρκεια της μνήμης ή της ανάκλησης της μνήμης. Πλέον υπάρχουν πολύ ανεπτυγμένες τεχνικές και μπορούμε να επέμβουμε σε αυτά τα κύτταρα και να βελτιώσουμε ή να σβήσουμε τις μνήμες του ποντικού. Ένας άλλος μηχανισμός που είναι απόλυτα σημαντικός για τη διαμόρφωση των μακρόχρονων μνημών είναι η νευρονική πλαστικότητα. Αυτά λοιπόν τα κύτταρα του υποκάμπου που ενεργοποιούνται είναι αυτά τα κύτταρα που βλέπετε εδώ λίγο σε μεγαλύτερη μεγέθυνση και ονομάζονται πυραμιδικοί νευρώνες. Θα δείτε ότι έχουν πολλούς κλάδους, τους οποίους ονομάζουμε δεντρίτες, και σε αυτούς τους κλάδους υπάρχουν μικρές προεξοχές. Αυτές οι μικρές προεξοχές ονομάζονται άκανθες και σε αυτές τις προεξοχές δημιουργούνται οι συνάψεις. Οι συνάψεις είναι το σημείο των νευρικών κυττάρων που γίνεται η επικοινωνία, που στέλνει δηλαδή ένα νευρικό κύτταρο σήμα σε ένα άλλο νευρικό κύτταρο. Όταν λοιπόν εμείς μαθαίνουμε κάτι και επικοινωνούν νευρικά κύτταρα μεταξύ τους, αυτές οι συνάψεις αυξάνονται. Και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η αποθήκευση μακρόχρονων μνημών. Αν δεν μαθαίνουμε πράγματα και απλά καθόμαστε σε ένα καναπέ και έτσι δεν λειτουργεί τόσο καλά ο εγκέφαλός μας, αυτές οι συνάψεις μειώνονται. Οπότε μπορούμε να αυξομοιώσουμε τις συνάψεις και τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο ανάλογα με το τι εμπειρίες έχουμε στη ζωή μας. Ένας άλλος ασθενής που μας έδωσε πολλές πληροφορίες για το άλλο είδος μνήμης που ανέφερα, την εργαζόμενη μνήμη, είναι ο Φίνεας Γκέιτς. Ο Φίνεας Γκέιτς, λοιπόν, ζούσε τη δεκαετία του 1850 στην Αμερική. Εκείνη την περίοδο ήταν η περίοδο που στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένα χαραζόταν και κατασκευαζόταν οι σιδηρόδρομοι που ενώναν τις διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να κάνει τη δουλειά του, έπρεπε πολλές φορές να κάνει ελεγχόμενες εκρήξεις. Σε μία τέτοια έκρηξη, λοιπόν, ένας γλωστός διαπέρασε το κρανίο του, όπως βλέπετε στην εικόνα, και προς έκπληξη όλων, αυτό που έγινε δεν προκάλεσε το θάνατό του. Ο Φίνεας Γκέιτς έζησε κανονικά. Δεν φάνηκε να είχε κάποιο έλλειμμα μετά το ατύχημα. Δηλαδή, περπατούσε κανονικά, έβλεπε, άκουγε, όλες οι αισθήσεις του λειτουργούσαν κανονικά. Αυτό που άλλαξε όμως σημαντικά ήταν η προσωπικότητά του. Έτσι λοιπόν, εκεί που ήταν πράος, συνεργάσιμος, ήταν οικογενειάρχης, δούλευε πολύ σωστά, ξαφνικά έγινε ευέξαπτος, χωρίς καμία αναστολή, έβριζε συνεχώς και συμπεριφερόταν γενικώς με έναν κοινωνικά μη αποδεκτό τρόπο. Αυτό που άλλαξε λοιπόν στο Φίνεας Γκέιτς, όπως μάθαμε αργότερα, ήταν ότι επηρεάστηκε η εργαζόμενη μνήμη του. Επηρεάστηκε δηλαδή η ικανότητά του να μπορεί να συνδέσει το παρόν, το που βρίσκεται, ότι βρίσκεται για παράδειγμα στη δουλειά του και είναι δίπλα στο αφεντικό του, με τον κανόνα, τον κοινωνικό κανόνα που όλοι ξέρουμε, ότι όταν είμαστε σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να συμπεριφερόμαστε όμορφα και να εφαρμόζουμε αυτά που μας λέει το αφεντικό μας, ως το πλήσιμο. Έτσι λοιπόν η συμπεριφορά του τον έκανε να χάσει τη δουλειά του, όπως επίσης τον έδιωξε και η οικογένειά του, γιατί αντίστοιχες συμπεριφορές μη αποδεκτές είχε και στην οικογένειά του. Ο γιατρός που τον παρακολουθούσε κατάλαβε ότι η
Το εγκέφαλό του και το κρανίο του είναι πολύ σημαντικά για την επιστήμη. Γιατί το 1850, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν τεχνικές για να μελετήσουμε τον εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, φύλαξε το κρανίο του στο Μουσείο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες με τεχνικές απεικόνησης και αναπαράσταση του εγκεφάλου έδειξαν ότι η περιοχή που επηρεάστηκε από αυτή τη διείσδυση του γνωστού ήταν ο προμετωπίος φλοιός. Ο προμετωπίος φλοιός είναι μια περιοχή στο πολύ πρόσφυο τμήμα του εγκεφάλου. Αυτή η περιοχή υπάρχει μόνο στα θηλαστικά, όπως και η εργαζόμενη μνήμη εμφανίζεται μόνο στα θηλαστικά και όχι σε άλλους μικρότερους οργανισμούς. Και επίσης αυτή η περιοχή είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στον άνθρωπο. Αυτή η περιοχή λοιπόν του προμετωπίου φλοιού θεωρείται ότι υποστηρίζει τη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης. Όταν λοιπόν ένα ποντίκι, ένας άνθρωπος κάνει εργαζόμενη μνήμη, μια διαδικασία που λειτουργεί η εργαζόμενη μνήμη του, σκέφτεται νοερά δηλαδή κάτι, τότε τα κύτταρα του προμετωπίου φλοιού κάνουν αυτό. Πυροδοτούν, όπως λέμε. Όταν ένα κύτταρο ενεργοποιείται, δημιουργεί ηλεκτρικά σήματα. Και αυτά τα ηλεκτρικά σήματα μπορούμε να τα καταγράψουμε αν τοποθετήσουμε ηλεκτρόδια μέσα στον προμετωπίο φλοιό. Έτσι λοιπόν, όταν δουλεύει η εργαζόμενη μνήμη μας, τότε και τα κύτταρα του προμετωπίου φλοιού δουλεύουν. Τώρα, η εργαζόμενη μνήμη είναι αυτό που διαμορφώνει εν τέλει την προσωπικότητά μας, όπως φάνηκε και από τον Φίνιας Γκέιτς. Η προσωπικότητά μας είναι το σύνολο των μικρών αποφάσεων που παίρνουμε καθημερινά και ανά κάθε λεπτό. Θα αποφασίσουμε λοιπόν, παράδειγμα, να παρακολουθήσουμε την επόμενη ομιλία ή να παίξουμε με το κινητό μας. Θα αποφασίσουμε αν έχουμε βάλει στόχο να χάσουμε κάποια κιλά, να παραγγείλουμε το παστίτσιο που λέμε πριν ή να παραγγείλουμε τη σαλάτα. Για όλες αυτές τις αποφάσεις, αυτό που δουλεύει και αυτό που εν τέλει παίρνει την απόφαση είναι ο προμετωπίος φλοιός μέσω της εργαζόμενης μνήμης. Ακόμα και τις μεγάλες αποφάσεις πιθανόν, που φαντάζεστε ότι θέλει πολύ χρόνο σκέψης και πολύ καλά λογιστικά στοιχεία για να την πάρετε, εν τέλει η μεγάλη απόφαση για το τι δουλειά θα κάνετε, που θα πάτε στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά, την παίρνει η εργαζόμενη μνήμη και ο προμετωπίος φλοιός. Έτσι λοιπόν, πρέπει να την προσέχουμε αυτή την εργαζόμενη μνήμη, για να μπορούμε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και να ζούμε τη ζωή που εμείς θέλουμε και, και τους στόχους που έχουμε βάλει. Οπότε λοιπόν, όταν για παράδειγμα κοιτάτε στο κινητό σας όλα τα news feed από τα social media, οι πληροφορίες που παίρνετε τις περισσότερες φορές είναι άστοχες και δεν έχουν σκοπό, δεν σας βελτιώνουν για κάποιο τρόπο, δεν σας δίνουν κάποια πληροφορία για τη βελτίωση της ζωής σας. Έτσι λοιπόν, αντί για το κινητό σας και το news feed του Facebook και του Twitter, μπορείτε να κάνετε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν στην προσωπικότητά σας, στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς σας και στις μεταγενέστερες αποφάσεις. Όπως για παράδειγμα, να ασχοληθείτε με κάτι που σας αρέσει, να παίξετε ένα μουσικό όργανο, να κάνετε αθλητισμό, να βγείτε να κάνετε να περπατήσετε στη φύση, να διαβάσετε βιβλίο, να μάθετε κάτι καινούργιο. Όλα αυτά είναι πληροφορίες που θα αποθηκευτούν στον εγκέφαλο και θα χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή για να πάρετε τη σωστή απόφαση. Η εργαζόμενη μνήμη είναι πολύ μικρή στον άνθρωπο. Έχει βρεθεί ότι μόνο 4 στοιχεία μπορούμε να αποθηκεύσουμε ανά πάσα χρονική στιγμή και να τα επεξεργαστούμε. Μπορούμε όμως, θα μπορούσαμε πιθανόν να βελτιώσουμε αυτή την εργαζόμενη τη χωρητικότητα. Στους υπολογιστές υπάρχει τεχνολογική ανάπτυξη η οποία βοηθάει την ανάπτυξη της μνήμης RAM. Στον άνθρωπο έχει γίνει αντιληπτό ότι θα μπορούσε ίσως η εργαζόμενη μνήμη να βελτιωθεί, να αναπτυχθεί. Στο εργαστήριό μου και σε συνεργασία με το τμήμα Ιατρικής και το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάνουμε πειράματα στα οποία ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε και σε ζώα και σε ανθρώπους αυτά τα πειράματα, εκπαιδεύουμε την εργαζόμενη μνήμη και τη βελτιώνουμε. Και ταυτόχρονα βελτιώνουμε τη συναπτικότητα του εγκεφάλου. Και επίσης βελτιώνουμε μια άλλη γνωστική λειτουργία που ονομάζεται γνωστική ευελιξία. Σημαντική λειτουργία που μας επιτρέπει να ακολουθούμε και να αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας όταν αλλάζουν οι κανόνες του περιβάλλοντος. Η εργαζόμενη μνήμη επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι οριμάζει και φτάνει στη μέγιστη της χωρητικότητα στην ενηλικίωση. Επομένως τα παιδιά και οι έφηβοι δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων στην εργαζόμενη μνήμη. Αυτό θα ήταν καλό να το έχουμε υπόψη μας και ως δάσκαλοι όταν φορτώνουμε τα παιδιά με πολλές πληροφορίες που πρέπει να επεξεργαστούν ταυτόχρονα.
Και τέλος, τόσο τη μακρόχρονη όσο και την εργαζόμενη μνήμη, μπορούμε να τις βελτιώσουμε και με τη ζωή μας. Η σωματική άσκηση, η καλή και ισορροπημένη διατροφή και ο καλός ύπνος και τα τρία αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση καταρχάς της μνήμης και της μακρόχρονης και της εργαζόμενης, αλλά και για τη βελτίωσή τους. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Σας ευχαριστώ πολύ.